Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Φίλες, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στο κανάλι μας. Σήμερα, ο Λάκη και εγώ είμαστε θυμωμένοι. Δεν το δείχνω και πολύ στο πρόσωπο ότι είμαι θυμωμένη, γιατί έχει πάνω από μια μισή ώρα που κάθομαι εδώ, μπροστά σε αυτές τις λάμπες. Για να βάλω το γυαλιά μου να δείτε τις λάμπες που μου καίνουν τα μάτια. Τις βλέπετε τις λάμπες? Και σκέφτομαι πώς να το ξεκινήσω και πώς να το κάνω, πώς να το φτιάξω το βίντεο αυτό. Χθες ανέβηκε στο κανάλι μας ένα βίντεο με τίτλο «Άλλος ένας νάρκισσος με το φίλο του και η δικιά μας ψυχοεκπαιδευόμενη, θαυμαστικό, ιστορία επιτυχίας, θαυμαστικό». Το βίντεο διαρκεί 26 λεπτά και 38 δευτερόλεπτα, υπάρχει στο κανάλι από χθες, όποιος δεν το έχει δει μπορεί να το δει. Εγώ χθες είχα μια μέρα αρκετά δύσκολη. Κατάφερα να μπω στα σχόλια πολύ αργά το βράδυ. Πάρα πολύ αργά το βράδυ. Και βρήκα σχόλια τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ. Θα διαβάσω μερικά από τα σχόλια που μου άρεσαν. Λέει μια φίλη, πέραν του γέλιου που έριξα, είναι υπέροχο το τέλος της επιστολής. Έτσι ακριβώς αισθάνομαι και εγώ, πλήρως ευγνώμων, στη διαδικασία της ψυχοθεραπείας, αλλά και στη δουλειά του καναλιού μας. Και μετά λέει, Θέκλα, είσαι πιο απολαυστική από ποτέ. Μια άλλη φίλη λέει, όταν η Θέκλα αρχίζει vlog λέγοντας προσδεθείτε, ξέρω πως θα είναι ζουμερό και θα το απολαύσω, οπότε πατάω pause και φέρνω ένα ωραίοτατο λικέρ να το τιμήσω δεόντως. Μια άλλη φίλη λέει, όταν δεν παίρνουμε σεβασμό αποχωρούμε, μπράβο στη φίλη της επιστολής και στη Θέκλα μας. Λοιπόν, διαβάζω και άλλα σχόλια που μου άρεσαν πάρα πολύ. Μπράβο στο κορίτσι που δεν απέκτησε ανεδαφικές προσδοκίες και κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο τύπος ήταν εντελώς ακατάλληλος, χωρίς δράμα και υπεραναλύσεις. Ένα και ένα κάνουν δύο. Τέλος, προχωράμε παρακάτω. Μπράβο στην κοπέλα. Χειροκροτήματα χαράς από όλους, μπράβο φίλοι. Το λιγότερο γελίος ο τύπος. Μια άλλη φίλη γράφει, πόσο χαίρομαι που μοιάζουμε φίλοι. Αυτό το γράμμα θα μπορούσα να το έχω στείλει και εγώ. Συμφωνώ απόλυτα με το να έχουμε ξεκαθαρίσει πρώτα μέσα μας τα πράγματα και μετά να πράττουμε ανάλογα. Έβγες την κοπέλα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πραγματικά πόσοι αδιάγνωστοι κυκλοφορούν. Μπράβο στην κοπέλα της επιστολής για το πνευματικό της επίπεδο. Δούλεψε με τον εαυτό της και τα κατάφερε. Μπράβο, μπράβο. Καταπληκτικό βίντεο. Ένα άλλο μήνυμα, από άνδρα αυτό, ένα χειροκρότημα και από μένα στην κοπέλα για την ευσυνειδητότητα, τον αυτοσεβασμό και τα όρια που θέτει. Παρόμοιο περιστατικό περίπου έζησα πέρσι, ευτυχώς που έφαγα τα μούτρα μου και το πέρασα ελαφρά την καρδία σχεδόν γιατί πήρα ίδια μαθήματα. Ιστερόγραφο μάζευα πολλά μέσα μου γιατί καταλαβαίνω τώρα είχα θέμα με τη συνεξάρτηση μέχρι που έκανα μπαμ με ξεμπρόστιασμα και που πάλι δεν καταλαβαίνω ενάρκηση. Θα γυρίσουν γελία να ζητήσουν τα ίδια σαν να μην συνέβη τίποτε. Το no contact είναι η λύση, ο κόσμος να χαλάσει. Μπράβο, μπράβο, λέει μια άλλη. Μια άλλη λέει, εύχομαι να γνωρίσεις κάποιον κατάλληλο και μετά θα γνωρίσω κι εγώ. Κάποιος κοιτά να με προσελκύσει, ελπίζω να είναι και σωστός. Μια άλλη λέει, είμαστε αστέρια, δεν το συζητώ. Μπράβο στη φίλη, διέκρινε τα κόκκινα από μίλια μακριά, την αγάπη μας Θέκλα και στη φίλη. Έχουμε γελάσει πολύ με την περιγραφή της κοπέλας. Θεά η κοπέλα, λέει μια φίλη, η οποία είναι συνάδελφος αυτή η κοπέλα που γράφει. Θεά η κοπελιά, νιώσα μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Είναι τόσο ελπιδοφόρο ο σπόρο τη ψυχοθεραπεία και τη ψυχοεκπαίδευση να καρποφορεί, πέφτοντα σε έτοιμα γόνιμα εδάφη. Κοπέλα μου, όποιο και αν είσαι, σου βγάζω το καπέλο. Φοβερή τύπησα, λέει μια άλλη. Χαχαχα, κάποιες έχουν γελάσει πολύ κλπ.
Τέτοια σχόλια περίμενα εγώ να έχει το κανάλι. Και έχει και διάφορα άλλα... ένα πολύ ωραίο μήνυμα που έχει έρθει τώρα από άνδρα. Προφανώς η κοπέλα ήθελε να κάνει την πρακτική της εξάσκηση πάνω στη ψυχοεκπαίδευση που έχει λάβει από τη Θέκλα. Παρότι από την αρχή φαινόντουσαν όλα λάθος για σύναψη σχέσης, αυτή τον πήγε μέχρι τέλους για να αποδείξει στον εαυτό της ότι και σεξ θα κάνει και δεν θα συνεξαρτηθεί μαζί του. Και προφανώς τα κατάφερε με ένα σμπάρου δύο τριγωνιάς που νομίζω ότι το διασκέδασε κιόλας. Της αξίζει, νομίζω, ένα πτυχίο ψυχοεκπαίδευση από την ψυχοεκπαιδεύτρια καναλάρχησα Θέκλα Πετρίδα. Για όσους δεν έχετε δει το χθεσινό βίντεο, να σας θυμίσω ότι μία κοπέλα η οποία παρακολουθεί το κανάλι μας έστειλε ένα βίντεο στο οποίο είπε διάφορα. Διάλεξα να διαβάσω μόνο όσα ήταν αρκετά χαρακτηριστικά για να γίνει ιστορία και όχι τόσο χαρακτηριστικά για να την ταυτοποιήσω ή να την ταυτοποιήσει ο συμπροταγωνιστής της στο story, αν τυχόν άκουγε αυτό το βίντεο. Η κοπέλα αυτή μέχρι τα 30 της περίπου δεν μπορούσε να είναι χωρίς σχέση. Έμπαινε σε σχέσεις στις οποίες γινόταν συνεξαρτώμενη και δεν μπορούσε με τίποτα να μείνει μόνη της. Τώρα σε μια ηλικία αρκετά μεγαλύτερη από τα 30 και κάτω από τα 40, σχεδόν 40, έχει επιτύχει με ψυχοθεραπεία, με ψυχοεκπαίδευση και προσωπική προσπάθεια να κάνει το ρεκόρ αποχής από σχέσεις και από σεξ των 3,5 χρόνων. Η γυναίκα αυτή 3,5 χρόνια δεν φλέρταρε, δεν έκανε σχέση, δεν έκανε σεξ. Δεν το έγραψα αυτό, δεν το είπα αυτό προηγουμένως, αλλά τώρα μου δίνει την άδεια να το πω. Ναι, για 3,5 χρόνια η γυναίκα δεν έκανε φλερτ, δεν έκανε σχέση, δεν έκανε σεξ. Εγώ την προσκυνώ που τα κατάφερε. Και είναι μια γυναίκα η οποία είχε ψηλή λίμπιντο. Πολύ ψηλή λίμπιντο. Έχω μιλήσει μαζί της σήμερα, δεν θα σας το κρύψω. Ανησύχησα χθες όταν είδα κάποια από τα σχόλια που θα σας διαβάσω μετά. Δεν περίμενα με τίποτα στο κανάλι μας τέτοιου είδους σχόλια. Πραγματικά έχω μείνει ενεή. Έχω μείνει ενεή από κάποια σχόλια. Και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκομαι σε έναν δρόμο που προσπαθώ περισσότερο, νομίζω, φέτος από την πέρσι, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και να καταπολεμώ τους εσωτερικούς μου δαίμονες, έχω καθίσει και έχω φάει τις λάμπες στα μάτια, τώρα έχει μια μισή ώρα, προσπαθώντας να σκεφτώ καλά πώς θα κάνω αυτό το βίντεο. Παράλληλα, μπήκα και online και αγόρασα κάτι προϊόντα. Κάτι προϊόντα περιποίησης δέρματος, οργανικά aloe vera από το Holland & Barrett, το κυπριακό μαγαζί που έχει και online. Δεν με πληρώνουν για να κάνω διαφήμιση, απλώς είχε πολύ ωραία προϊόντα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει όμως, έμεινα ενεή. Και ήταν και αργά το βράδυ όταν μπήκα και είδα τα σχόλια και η κοπέλα είχε κοιμηθεί. Είναι μια κοπέλα από το κανάλι με την οποία κάποιες φορές συνομιλούμε. Εδώ να σας πω ότι συνομιλούμε με αρκετές κοπέλες από το κανάλι και αρκετές που δεν γράφουν στα σχόλια. Και αρκετές που γράφουν στα σχόλια, συνήθως μέσω social media. Μπορεί να μου στέλνουν μηνύματα, να μου ρωτάνε πράγματα, να μου λένε πράγματα για τη ζωή τους. Παρόλο που ο χρόνος μου είναι εξαιρετικά περιορισμένος, προσπαθώ να απαντάω όλα τα μηνύματα. Και εδώ να πω ότι, γιατί ξέχασα να το πω στο live το γενεθλίο μου, ο λόγος που έβγαλα τα γενέθλια μου από τα social media δεν είναι γιατί δεν θέλω να απαντάω στον κόσμο, αλλά γιατί δεν νιώθω καλά να μου στείλει κάποιος ένα μήνυμα και να μην απαντήσω οτιδήποτε, έστω και μια καρδιά. Λοιπόν, χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκα καλά. Γιατί είχα την έγνοια της φίλης αυτής, η οποία διάβασε, ήμουν σίγουρη ότι θα τα διάβαζε, τα σχόλια, αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Τα οποία με έθλιψαν βαθύτατα. Συγγνώμη, λέει μια φίλη που θα είμαι απόλυτη, αλλά η επίδειξη στο αυτοκίνητο έφτανε για να μην τον ξαναδεί. Έχασε χρόνο ή το διασκέδασε. Αυτό ήταν ένα αθώο σχόλιο. Αυτό σήμερα έχει έρθει, νομίζω. Στην οποία απάντησα σε αυτή τη φίλη, δες το βίντεο το σημερινό.
Ένα άλλο μήνυμα, το οποίο τροποποιήθηκε, δεν ξέρω πώς ήταν προτού τροποποιηθεί. Όλα καλά ρε κοπελιά, αλλά πώς μπορείς να κάνεις έρωτα με έναν άνθρωπο και να αντιλαμβάνεσαι την ώρα της πράξης ότι αυτός είναι στον κόσμο του και να αφήνεις τον εαυτό σου όμως εκεί, που δεν πήρες όπως λες την παραμικρή ευχαρίστηση. Μήπως αυτό είναι κακοποίηση στον εαυτό σου? Το να προσφέρεις το σώμα σου σε έναν άνθρωπο δεν εμπεριέχει συνέστημα, ψυχή? Συγγνώμη, είναι ερωτήματα που μου γεννήθηκαν όσο έβλεπα το βίντεο. Γιατί απλώς δεν σταμάτησες όταν κατάλαβες ότι δεν υπάρχει μέλλον εδώ όπως είπες αρχικά? Θα γλίτωνες και τα υπόλοιπα. Έτσι νομίζω. Επίσης νομίζω η ψυχοθεραπεία είναι για να μας βοηθήσει να αντιλαμβανόμαστε πράγματα για τον εαυτό μας και τους άλλους, προκειμένου να μην επαναλαμβάνουμε καταστάσεις και επιλογές που μας βλάπτουν. Όχι για να αντιλαμβανόμαστε πράγματα που πριν δεν βλέπαμε, αλλά ούτως ή άλλως να τα ξανακάνουμε με τη διαφορά ότι τώρα είναι γνώση μας και δεν θα εξαπατηθούμε. Οκ, δεν μάσησες. Παρ' όλα αυτά τι έγινε? Γιατί ξοδεύεσαι? Έχω ρίξει το iPad. Σαν να ακούω τη δασκάλα του κατηχητικού, ειλικρινά. Σαν να ακούω τη δασκάλα του κατηχητικού, και επειδή έχω υπάρξει δασκάλα κατηχητικού. Λάκη μου είναι εντάξει, δεν είναι. Είπαμε, εγώ και ο Λάκης είμαστε θυμωμένοι. Και επειδή έχω υπάρξει δασκάλα κατηχητικού και έχω κάνει πολλές κοπέλες να νιώσουν ενοχικά για τον εαυτό τους, για τον ερωτισμό τους, για το σώμα τους, ζητώ ταπεινά συγγνώμη και από εδώ σε όσες κοπέλες έκανα κατηχητικό. Δεν θα ξεχάσω μια φορά είχα πάει κάπου και συνάντησα μια κοπέλα 20 χρόνια μετά, 25 χρόνια μετά που της έκανα κατηχητικό, γιατί εγώ δίδασκα κατηχητικό από τα 16 μέχρι τα 20 μου, τα 21 μου, για 5 χρόνια. Η κοπέλα αυτή ήταν η σκιά του εαυτού της από ό,τι την ήξερα, με ένα μωρό στο χέρι, με ένα μωρό στην κοιλιά και ένα μωρό στην αγκαλιά. Φαινόταν έτσι πολύ παραμελημένη, ατιμέλητη, στενοχωρημένη, χαλασμένη, και είχε και έναν άντρα μαζί της, ο οποίος δεν ξέρω, δεν τον παρατήρησα καλά τον άντρα της, αλλά εκεί που είχαμε πάει, σε ένα γάμο είχαμε πάει, ήταν και η πεθερά της μαζί, η οποία κουμάνταρε την όλη κατάσταση και είχε έτσι ένα πολύ αυστηρό και επικριτικό ύφος, και όταν την είδα δεν τη γνώρισα πως ήταν αυτή. Καθόταν στο διπλανό τραπέζι από εμάς και από τις... έχω αυτή την περίεργεια. Άκουγα τις κουβέντες μεταξύ πεθεράς και νύφης, μητέρας και γιου, και έλεγα πω έχει μπλέξει αυτή η κοπέλα, που έχει μπλέξει και δεν το ξέρει, που έχει μπλέξει αυτή η κοπέλα, σε τι προβληματικό σόι έχει μπλέξει. Οπότε σε κάποια φάση σηκώνεται πάνω και μου λέει, Θέκλα εσύ? Λέω, ναι, ποια είσαι? Μου λέει, είμαι η τάδε. Πατά την πλάκα μου, σας λέω, αγνώριστη. Εντάξει, εννοείται ότι είχα να τη δω από 20 ετών, και τότε μπορεί να ήταν και 30, γιατί ήταν σε ένα περιβάλλον που μπορούσα να τη δω κάθε τόσο. Και λέει στον άντρα της, είναι η Θέκλα που με έκανε κατηχητικό. Ξέρεις τι μας έλεγε η Θέκλα στο κατηχητικό? Μας έλεγε ότι η αγάπη και ο έρωτας είναι όπως το μέλι που το έχεις σε ένα βαζάκι. Και δεν πρέπει να το δίνεις δεξιά και αριστερά, γιατί ξοδεύεται μετά και δεν έχεις ψυχή να δώσεις. Και εγώ γι' αυτό δεν είχα καμία ερωτική σχέση πριν από σένα και δεν έκανα σεξ πριν από το γάμο, πριν να παντρευτούμε. Και ήθελα να κάνω έτσι στον εαυτό μου και έτσι, και να το ξανακάνω και έτσι, πραγματικά. Θυμώνω με αυτό το σχόλιο, γιατί υπήρξα εγώ η ίδια φορέας τέτοιο μηνυμάτου. Πόσο slut shaming είναι αυτό, πόσο ντροπιαστικό είναι αυτό, και σαν να λες την κοπέλα ότι είναι μπιπ στην ουσία όταν τις γράφεις. Νομίζω ότι η ψυχοθεραπεία είναι να μας βοηθήσει να αντιλαμβανόμαστε πράγματα για τον εαυτό μας και τους άλλους, προκειμένου να μην επαναλαμβάνουμε καταστάσεις και επιλογές που μας βλάπτουν, όχι για να αντιλαμβανόμαστε πράγματα που πριν δεν βλέπαμε, αλλά ούτως ή άλλως να τα ξανακάνουμε. Πήγες, γαμήθηκες, είσαι μπίπτης λες. Με τη διαφορά ότι τώρα θα είναι εν γνώση μας και δεν θα εξαπατηθούμε. Οκ, δεν μάσησες. Παρ' όλα αυτά, τι έγινε? Γιατί ξοδεύεσαι? Από το κατηχητικό βγαλμένο το σχόλιο αυτό. Και απαντώ εγώ στη φίλη. Η κοπέλα είχε περάσει μια μακρά περίοδο αποχής. Έχουμε και σωματικές ανάγκες. Εσάς μπορεί να μην σας έτυχε να είστε άνθρωπος με ψηλή λίπιντο και να έχετε μείνει καιρό χωρίς καμία επαφή. Είπαμε να έχουμε ενσυναίσθηση και να σεβόμαστε το ταξίδι που κάνει ο καθένας προς την αυτοπραγμάτωση και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.
Συγχαίρουμε τη φίλη για την πρόοδό της και χαιρόμαστε που δεν έπεσε στην παγίδα να κολλήσει και που πήρε ένα έμπραχτο μάθημα και το μοιράστηκε μαζί μας. Όχι για να την κριτικάρουμε, αλλά για να μάθουμε και να εξελιχθούμε. Το κανάλι αυτό είναι για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Όχι για να κουνάμε το δάχτυλο μια στην άλλη και να εκφράζουμε τον κρυμμένο, εσωτερικευμένο μισογυνισμό μας. Είναι απόλυτος μισογυνισμός να λέει μια... Δεν ξέρω αν είναι γυναίκα που το έχει γράψει, νομίζω είναι γυναίκα. Δεν ξέρω ποιος... Αν είδε, δεν διαβάζω ονόματα ανθρώπων που έχουν κάνει τα σχόλια. Ή ονόματα Χριστών. Με ποιο δικαίωμα έρχεσαι και κατακρίνεις και λες σε μια κοπέλα που δεν ξέρεις την ιστορία της, δεν ξέρεις το ιστορικό της, δεν ξέρεις ποιο δρόμο έχει διαβεί για να φτάσει εδώ που έφτασε, να την κάνεις να νιώσει ενοχές ότι ξοδεύτηκε. Λοιπόν, πραγματικά, αν υπάρχουν άνθρωποι εδώ στο κανάλι, αν υπάρχουν γυναίκες εδώ στο κανάλι που θεωρούν ότι έχουν το δικαίωμα να κριτικάρουν μια άλλη γυναίκα επειδή είχε ερωτική επαφή χωρίς συναίσθημα ή επειδή δοκίμασε να κάνει έρωτα ή να κάνει σεξ με έναν άνθρωπο στο στάδιο της ανάρρωσης της από τη συνεξάρτηση, παρακαλώ πολύ να απεγγραφούν από μόνοι τους. Απεγγραφούν από μόνες τους. Θέλω να είμαστε chick to chick σε αυτό το κανάλι. Chick σημαίνει κοτοπουλάκι και είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην αργό στη Αμερικανιά είναι. Που σημαίνει γυναίκα προς γυναίκα, να στηρίζει μια γυναίκα την άλλη και όχι να ντροπιάζει μια γυναίκα την άλλη και να προκαλεί και να μεταδίδει ενοχές μια γυναίκα στην άλλη. Το αντίστοιχο του chick to chick είναι το chick to dick. Δηλαδή γυναίκες αυτές οι οποίες υποστηρίζουν, ξέρετε τι είναι αυτή η λέξη, για παράδειγμα, ένα πώς καταλαβαίνεις αν μια γυναίκα είναι chick to chick ή chick to dick. Λέει, πάει μια γυναίκα σε ένα μπαρ και έρχεται και την πλησιάζει ένας άντρας ο οποίος φοράει βέρα και τη φλερτάρει και του λέει, μα είσαι παντρεμένος. Της λέει, ναι, λέει, γυναίκα μου δεν μου φέρετε καλά, η γυναίκα μου έχει κάνει το ένα, η γυναίκα μου έχει κάνει το άλλο, και αυτή του δείχνει συμπαράσταση και δεν σκέφτεται ότι αυτός ο άντρας είναι παντρεμένος και ότι μπορεί η γυναίκα του να έχει δίκιο αν είναι ψυχρή μαζί του, γιατί αν μη τι άλλο αυτός είναι σε έναν μπαρ και φλερτάρει και σκέφτεται chick to dick. Όπως και να έχει. Εξοργίστηκα. Ο καημένος Ολάκη έπρεπε να περπατήσει 10 χιλιόμετρα χθες το βράδυ για να μπορέσω να κουραστώ για να κοιμηθώ. Δεν θέλω να επαναλαμβάνουμε μέσα στο κανάλι μας τις κατηνιές και το slut-shaming. Slut-shaming στα αγγλικά, slut σημαίνει beep και shaming σημαίνει ντροπιασμα. Να ντροπιάζουμε μια την άλλη, να κάνουμε μια την άλλη να νιώθει άσχημα για απολύτως φυσιολογικά πράγματα. Αν σε αυτό το κανάλι θεωρείτε ότι αν μια γυναίκα κάνει σεξ χωρίς συναίσθημα ξοδεύεται και νιώθετε καλά να της κουνήσετε το δάχτυλο, πηγαίνετε κάπου αλλού να κουνήσετε δάχτυλα. Υπάρχουν πολλά θρησκευτικά κανάλια, υπάρχουν πολλά κουτσομπολίστικα κανάλια, πηγαίνετε ελεύθερα να κουνήσετε τα δάχτυλα. Γιατί θεωρώ ότι με τον ίδιο τρόπο που σεβόμαστε σε αυτό το κανάλι τους ανθρώπους οι οποίοι επιλέγουν διαφορετικούς τρόπους ζωής. Για παράδειγμα, στο κανάλι αυτό υπάρχουν άνθρωποι asexual. Σας λέω, έχω πολύ επαφή με πολλούς από τους 60 τόσους χιλιάδες συνδρομητές. Υπάρχουν άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες asexual σε αυτό το κανάλι. Το ξέρατε αυτό? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ σεξ στη ζωή τους και δεν έχουν κάνει ποτέ σχέση στη ζωή τους και μπορεί να είναι και 60 χρονών. Και τους αγαπούμε και τους δεχόμαστε και δεν τους κατακρίνουμε. Στο κανάλι αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ένα μόνο σύντροφο σε όλη τους τη ζωή, ήταν μονογαμικοί με αυτόν τον ένα σύντροφο και δεν θέλουν να δοκιμάσουν οτιδήποτε άλλο και είναι ευτυχισμένοι στις σχέσεις τους, στους γάμους τους και τους αγαπούμε και τους δεχόμαστε όπως είναι. Στο κανάλι αυτό υπάρχουν άνθρωποι που περνούν περιόδους προσαρμογής από τον ένα τρόπο ζωής στον άλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που μόλις έχουν χωρίσει και μπορεί να κάνουν acting out, τη λεγόμενη εκδραμάτιση, δηλαδή να ξεδίδουν με συχνές εξόδους, διασκεδάσεις, με φλερτ και δρώντας παρορμητικά ίσως, γιατί βρίσκονται σε αυτή τη φάση. Τους αγαπάμε τους ανθρώπους αυτούς, τους δεχόμαστε και τους στηρίζουμε και θέλουμε να τους βοηθήσουμε και θέλουμε να μας βοηθήσουν.
Στο κανάλι αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ σεξ χωρίς συναίσθημα, γιατί αυτό πιστεύουν. Τους αγαπάμε, τους στηρίζουμε και θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Στο κανάλι αυτό υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιτύχει να κάνουν σεξ χωρίς συναίσθημα, χωρίς να είναι διχασμένες προσωπικότητες, χωρίς να είναι ανήθικοι άνθρωποι, αλλά επειδή βρίσκονται σε ένα στάδιο της θεραπείας, της αποθεραπείας από τη συνεξάρτηση, στο οποίο μπόρεσαν να ξεχωρίσουν τις σωματικές τους ανάγκες από τις συναισθηματικές τους ανάγκες και δικαιούνται να ξεδώσουν, να πάνε να κάνουν μια ξεπέτα, ρε παιδί μου, και δεν έχετε κανένα δικαίωμα να τους κατακρίνετε. Κανένα απολύτως. Κανένα απολύτως. Δεν σας πέφτει λόγος και δεν ξοδεύονται. Και αν φοβάστε ότι ακούγοντας μια άλλη κοπέλα την ιστορία που διάβασα χθες θα παραδειγματιστεί, θα πάρει το κακό παράδειγμα και θα αρχίσει να πηδιέται δεξιά και αριστερά, είστε εκτός τόπου και χρόνου. Θα σας το πω εγώ που έχω δει χιλιάδες ανθρώπους στο γραφείο, που έχω δουλέψει με εκατοντάδες ζευγάρια, ότι η προθυμότητα ενός ανθρώπου να προβεί σε σεξουαλική πράξη, η απροθυμία του να προβεί σε σεξουαλική πράξη, δεν επηρεάζεται από κανέναν εξωτερικό παράγοντα παρά μόνο από τις ορμές του, τις ορμόνες του, τον εσωτερικό του κριτή, τις περιραίουσες συνθήκες. Και ακόμη και αν σου πει ο άλλος πήγαινε, κάνε το, είναι εντάξει, αν εσύ δεν το νιώθεις να το κάνεις, δεν θα το κάνεις. Και αν σου πει ο άλλος μην το κάνεις, δεν είναι εντάξει, θα πας να το κάνεις και θα νιώθεις και άσχημα μετά. Και εμείς δεν θέλουμε αυτό το βαρύ φορτίο της ενοχής να βαραίνει οποιονδήποτε θεραπευόμενο βρίσκεται στο δρόμο του προς την απελευθέρωση από την όποια μορφή τοξικότητα. Τοξικότητα, καλά του είπα. Ούτε θέλουμε τοξικότητα προς ανθρώπους που δεν ψυχοθεραπεύονται. Μπορεί ο καθένας να κοιτάξει τον εαυτό του, μπορεί κάθε μια να κοιτάξει το τέτοιο της και να προσέξει να μην ξοδεύει το δικό της τέτοιο, στο μυαλό της μέσα έχει τελειωμό το τέτοιο. Δεν έχει, ρε παιδί. Δεν έχει. Δεν τελειώνει. Αν πεθάνεις και μετά είναι τελειωμένο. Δεν τελειώνει. Δεν τελειώνει. Ναι, ναι. Ναι, μπορείς να κάνεις κάτι το οποίο να μην σε εκφράζει, να μην είναι αυτός που πραγματικά είσαι, να μην είναι το στυλ σου να κάνεις μια ξεπέτα, αλλά να τύχει να το κάνεις και δεν θα χαλάσεις. Και δεν θα χαλαστείς. Ειδικά αν αυτό που κάνεις το κάνεις με αυτογνωσία και το γνωρίζεις τι κάνεις. Και δεν μιλώ από προσωπική πείρα. Γιατί ακόμη εγώ δεν έχω φτάσει στο σημείο που έχει φτάσει αυτή η κοπέλα, με την έννοια του ότι ακόμη μέσα στο μυαλό μου έχω αυτή τη λανθασμένη ηθικιστική στερεοτυπική φωνή του εσωτερικού κριτή που μου λέει ότι άμα φτάσεις και προχωρήσεις σε κάτι παραπάνω μένεις εκεί και τρως όλη την τοξικότητα για όσο καιρό κρατήσει, μήνες ξέρω εγώ. Εντάξει. Εντάξει, εντάξει, θα συνελθετε, θα συνελθούμε, θα σταματήσετε να κάνετε κάποιες όπως τις δασκάλες του κατηχητικού, τις αυγαλτές. Εγώ ήμουν και αυγαλτή τουλάχιστον τότε στα 16 μου μέχρι τα 21 μου που έλεγα αυτές τις βλακίες. Σταματήστε να κάνετε τις άλλες γυναίκες να νιώθουν άσχημα για τον εαυτό τους. Και να κάνω έτσι ένα ξεκαθάρισμα. Γιατί έχω ικανούς κάποιους να βγουν και να πούν «Α, η Θέκλα είπε ότι είναι εντάξει να κάνουμε σεξ χωρίς συναίσθημα και ότι το τέλειωμα της πνευματικότητας μας είναι να φτάσουμε στο σημείο να διαχωρίσουμε το σεξ από τον έρωτα και να διαχωρίσουμε το σωματικό από το συναισθηματικό και το πνευματικό». Όχι! Δεν είναι αυτό που λέω. Δεν είναι αυτό που λέω. Λέω ότι στο δρόμο προς την τελείωσή μας, στο δρόμο προς τη θεραπεία της ψυχής και του σώματος μας υπάρχουν διάφορα στάδια. Και πρέπει να έχουμε το θάρρος, πρέπει να έχουμε τη δύναμη, πρέπει να έχουμε τη σοφία, να παίρνουμε καθοδήγηση και από το θεραπευτή μας προκειμένου να διαβούμε τα διάφορα στάδια. Σήμερα που μίλησα με την κοπέλα αυτή, μου είπε ότι το συζήτησε με τη θεραπεύτρια της προτού προχωρήσει σε εκείνη την πράξη και της είπε η θεραπεύτρια της επιλέξει. Στη ζωή πρέπει να παίρνουμε μικρά ρίσκα, της είπε, εφόσον νιώθεις την επιθυμία να το κάνεις,
να το κάνεις. Και εκ των υστέρων μου είπε η κοπέλα ότι απογοητεύτηκε κιόλας από εκείνη την ερωτική πράξη, γιατί η σωματική διάπλαση και τα προσόντα που είχε επιδείξει ο άνθρωπος υποσχόντουσαν κάτι άλλο, αλλά ήταν κάτι άλλο. Έτσι, ένα άλλο μάθημα που μας μαθαίνει το χθεσινό βίντεο είναι ότι το μέγεθος δεν παίζει ρόλο και η σωματική διάπλαση δεν παίζει τόσο ρόλο όσο το πώς λειτουργεί ο άλλος άνθρωπος. Τώρα, όσον αφορά ένα σχόλιο που διάβασα προηγουμένως που έλεγε γιατί κατά τη διάρκεια της πράξης, όταν κατάλαβες πως δεν είναι έτσι, αυτό εδώ είναι, δεν είναι. Γιατί αφήνεις τον εαυτό σου εκεί? Επειδή η φίλη Ζακς Αλεξάνδερ έκανε ένα πολύ εύστοχο σχόλιο, το οποίο δεν αφορούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση, εξήγησα στη Ζακς μετά ότι η κοπέλα είχε πάρει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις. Ήταν ένα γενικότερο σχόλιο που έλεγε ότι αν μπλέξεις με έναν άνθρωπο ναρκισσιστής, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ με έναν ναρκισσό, να μην του εναντιωθείς και να μην του πεις πως δεν ήταν καλό το σεξ, γιατί ένας προβληματικός χαρακτήρας μπορεί να φτάσει μέχρι και στο έγκλημα. Αυτό που επισηγείς εσύ κατά διάρκεια της πράξης, να διέκοπτε η κοπέλα και να του έλεγε «Δεν θέλω, δεν μ' αρέσει», εφόσον ο άνθρωπος αυτός ήταν όπως ήταν, αυτό θα μπορούσε να έβαζε τον εαυτό της και τη ζωή της σε κίνδυνο, αν μη τι άλλο. Πάμε παρακάτω, έχουμε διάφορα να διαβάσουμε. Έχουμε διάφορα να διαβάσουμε. Λοιπόν, επίσης, υπήρξαν κάποια άλλα σχόλια, τα οποία ήταν του στυλ κατανοητικά προς την κοπέλα, αλλά εγώ, μετά από το πρώτο ραντεβού δεν θα προχωρούσα. Εγώ δεν θα έβγαινα καν μαζί του. Και αυτό χειροκροτήθηκα μετά αυτά τα πρόσωπα. Ξαναλέω, επειδή αρκετές από εσάς μου γράφετε και ιδιωτικά και ξέρω τους αγώνες σας, ξέρω τα struggles σας, όπως λέγεται στα αγγλικά, ξέρω από πού έρχεστε και προς τα που πάτε και σε ποιο στάδιο βρίσκεστε. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατακρίνουμε τους άλλους επειδή εμείς νομίζουμε ότι έχουμε ξεπεράσει το στάδιο στο οποίο νομίζουμε ότι βρίσκονται οι άλλοι. Τι λόγος υπάρχει κάτω από ένα τέτοιο βίντεο να βγει οποιαδήποτε να πει «Εγώ δεν θα το έκανα με τίποτα, άρα εγώ είμαι πολύ καλή, είμαι έξυπνη, τα καταλαβαίνω, είμαι φουλ ψυχοεκπαιδευμένη και με τίποτα δεν θα έκανα κάτι τέτοιο» ή να μπω να κάνω έτσι το δάχτυλο, να κουνήσω το δάχτυλο και να πω «Γιατί δεν σηκώθηκες να φύγεις όταν είδες πως το κρεβάτι ήταν έτσι και ξοδεύτηκες και έκανες και έφτιασες και έρανες». Λέει μια φίλη άλλη, το άριστο θα είναι την επόμενη φορά να μην πάει καθόλου με κάποιον που τη ξενερώνει από το πρώτο ραντεβού. Όπως και όλες μας, ό,τι δεν μας αρέσει από την αρχή δεν θα βελτιωθεί στην πορεία. Ας το πάρουμε απόφαση και πάμε για άλλα καλύτερα. Καλό βράδυ. Και μπήκε κι άλλη από κάτω να σχολιάσει ότι ναι, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ δεν θα το έκανα, ας πούμε. Και λέω εγώ, το άριστο θα το φτάσουμε με την προσπάθεια. Ας μην κριτικάρουμε όσες βρίσκονται στην προσπάθεια, όσες φτάσαμε το άριστο. Και απαντάει η φίλη που έκανε το αρχικό σχόλιο, επισήμανση, όχι κριτική. Ο αγώνας για την ψυχική ενδυνάμωση και την αποφυγή επώδυνων κακοτοπιών είναι διαρκής. Όπως επώδυνη και μοναξιά όταν γεννήθηκες για να αγαπάς και να μοιράζεσαι, καλημέρα. Και της έβαλε και η καρδιά βεβαίως. Μπήκε μια άλλη φίλη σήμερα στο κανάλι και έγραψε πολύ σοφά: «Μην πυροβολάτε. Όποιος δεν ξέρει ακόμα, λέει ρε παιδί μου, όντως τώρα ένα-δυο κόκκινες σημαίες είναι αρκετές. Για να δούμε και λίγο παρακάτω. Ισχύουν όντως αυτά που μαθαίνουμε?» Και εγώ, λέει, κάποιες φορές όταν βλέπω κάτι φάουλ πλέον το σημειώνω, κάνω ότι το αγνώ, συνεχίζω σαν να μην κατάλαβα και μετά έρχεται η επιβεβαίωση. Όντως ισχύουν αυτά που μαθαίνουμε.
Λοιπόν, να πούμε ορισμένα πράγματα τώρα για το τι σημαίνει εσωτερικευμένος μισογυνισμός. Όπως είναι εσωτερικευμένη ομοφοβία, όπως δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ομοφιλόφιλος ο ίδιος και να θεωρεί ότι έχει πολύ έτσι απελευθερωμένο πνεύμα και στην πραγματικότητα να έχει εσωτερικευμένη ομοφοβία. Δηλαδή να λειτουργεί με τρόπους που δείχνουν ότι κατακρίνει τους ανθρώπους που είναι ομοφιλόφιλοι και θεωρεί την ίδια την ομοφιλοφιλία βρώμικη. Για παράδειγμα, γνωρίζω ομοφιλόφιλους άνδρες οι οποίοι δεν κάνουν καθόλου σεξ, φλερτάρουν μόνο γιατί θεωρούν βρώμικο το ομοφιλοφιλικό σεξ. Και αντίστοιχα ομοφιλοφιλές γυναίκες. Και σε εκείνη την περίπτωση λέμε είναι εσωτερικευμένη ομοφοβία. Ενώ το λες στον εαυτό σου και στους φίλους σου ότι είσαι γκέι, παρόλα αυτά δεν αφήνεις τον εαυτό σου να ζήσει τη ζωή του, επειδή εσωτερικεύεις την ομοφοβία, την έχεις μέσα σου. Δεν έρχονται οι άλλοι απ' έξω να σου πούν μην κάνεις σχέση, που μέσα σου το νιώθεις. Ο μισογυνισμός δεν ευρίσκεται μόνο στους άντρες. Η λέξη μισογυνισμός σημαίνει να υποτιμάς τις γυναίκες λόγω του φίλου τους. Να μισείς τις γυναίκες λόγω του φίλου τους. Μισογυνισμός υπάρχει και από γυναίκα προς γυναίκα, ο οποίος εκδηλώνεται με τη μορφή του φθόνου και της κατάκρισης γυναικείων συμπεριφορών και του ντροπιάσματος γυναικείων συμπεριφορών. Για παράδειγμα, εάν ένας άνδρας έλεγε σε ένα φίλο του ότι μπήκα στο Tinder, για παράδειγμα, και γνώρισα μια τύπισσα, η οποία δεν μου φάνηκε και πολύ σόη, αλλά μου και ήθελε αυτή να κάνουμε και σεξ από το πρώτο ραντεβού, την είδα ότι έπινε και ποτά και τέτοια, δεν ήθελα να κάνω κάτι μες στο αυτοκίνητο, αλλά της είπα να έρθει σπίτι μου ή να πάω σπίτι της και το έκανα ρε παιδί μου να δω πώς είναι. Θα του έλεγε, γιατί ξοδεύεσαι, τι κατάλαβες. Θα του έλεγε, μπράβο ρε φίλε, μπράβο, πέρασες καλά. Αν μια γυναίκα λέει σε μια άλλη την κάνει να νιώθει ντροπή για το γεγονός ότι επέλεξε συνειδητά να κάνει μόνο σεξ με έναν άνθρωπο, είναι το αντίστοιχο. Ξέρω, είμαι στενοχωρημένη ρε παιδιά. Είμαι στενοχωρημένη πάρα πολύ γιατί δεν το περίμενα αυτό στο κανάλι μας τώρα, φέτος, σήμερα. Δεν το περίμενα αυτό. Εγώ περιμένω κάτω από ένα βίντεο, αν θα γράψει κάποιος ένα σχόλιο, να το γράψει για να εθαρρύνει τον αποστολέα και όχι για να τον επικρίνει. Η κοπέλα αυτή μου είπε ότι έπεσε από τα σύννεφα διαβάζοντας τα σχόλια. Μου έγραψε ότι ένιωσε ότι κάποιες κοπέλες έχουν μισογυνισμό χειρότερο από τους άνδρες. Ενοχλεί, τους ενοχλεί, λέει μια γυναίκα, να θέλει να κάνει έστω και μια φορά σεξ μετά από 3,5 χρόνια. Λέει ότι είχε γνωρίσει πολλούς άντρες μέσω Tinder κλπ. Δεν έκανε με κανέναν άλλο σεξ. Με αυτόν έκανε γιατί έψαξε τον background του ότι ήταν ακίνδυνος. Γιατί μας έχει γράψει η Jacques Alexander πώς πρέπει να ψάχνουμε τον background ενός άνδρα. Και επειδή είναι νομικός και ξέρει, διαβάσει το σχόλιο της. Και μου λέει: όλοι ήταν ήδη και χειρότεροι. Αν έβρισκα έναν τύπο που δεν είχε σημαίες κόκκινες, δεν θα έγραφα αυτά στην επιστολή. Θα έλεγα: γνώρισα έναν ενδιαφέροντα άνδρα και θα ήθελα μαζί του να κάνω σχέση. Μάλιστα. Μάλιστα. Ας μαζευτούμε, λέω εγώ. Ας μαζέψουμε λίγο τον εαυτό μας. Είπαμε τα γνωρίζουμε έναν άνθρωπο. Κοιτάζουμε αν μας κάνει, όχι αν μας θέλει. Ακόμα και φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε σεξ με κάποιον, επειδή άνθρωποι είμαστε, σώμα έχουμε, ανάγκες έχουμε, δεν σημαίνει ότι επειδή κάναμε σεξ με έναν άνθρωπο πρέπει να παραμείνουμε εκεί πέρα και να κάνουμε σχέση με τον άνθρωπο εκείνο. Δεν σημαίνει ότι έχουμε εξαθλειωθεί ηθικά ή εξαχριωθεί ηθικά επειδή κάναμε σεξ ή ότι έχουμε ξοδευτεί. Ενθαρρύνουμε τον εαυτό μας για τα βήματα επιτυχίας που κάνει. Πραγματικά δεν περίμενα με τίποτα τέτοια σχόλια. Και πραγματικά μου χαρούμενη και έγραψε ιστορία επιτυχίας, γιατί η κοπέλα μου είχε γράψει πολλά στο mail και μου είχε γράψει και έχω πάντα στο μυαλό μου αυτό που λες, ότι πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε αν μας κάνει για σχέση αυτός ο άνθρωπος, όχι αν μας θέλει, και αυτός ήθελε να κάνει σχέση μαζί μου. Επίσης σήμερα μου είπε ότι μιλούσε πολύ ρομαντικά
μέχρι εκείνη την ώρα που βρέθηκαν και ότι αυτό που έγινε στο αυτοκίνητο έγινε μετά από πολύ ρομαντικές συζητήσεις και αυτά. Τέλος πάντων, θα κάτσουμε τώρα να. Δηλαδή, τώρα σοβαρά, κάναμε ένα βίντεο τόσα πολλά λεπτά για να ευλογήσουμε μια κοπέλα η οποία μετά από 3,5 χρόνια αποχής επέλεξε συνειδητά να κάνει σεξ με έναν τύπο με τον οποίο ήξερε πως δεν θα έκανε σχέση. Προστατεύοντας παράλληλα και τον εαυτό της. Για μένα αυτό είναι τεράστια πισοδρόμηση. Οπισθοδρόμηση να πρέπει να κάνουμε αυτό το βίντεο. Τώρα δεν πειράζει όμως. Για να το κάνουμε σημαίνει ότι το χρειαζόμαστε. Το χρειαζόμαστε να αρχίσουμε να αγαπάμε περισσότερο τον εαυτό μας. Η μία γυναίκα να αγαπάει τον εαυτό της και να αγαπάει και τις άλλες γυναίκες. Και να αρχίσουμε να είμαστε πιο αγαπητικοί και να. Ναι, να είμαστε πιο αγαπητικοί. Να διευρύνουμε τα όρια μας με σκοπό την εξέλιξη τη δικιά μας, τη ψυχοσυναισθηματική, αλλά και του άλλου. Ενοχές μας δίνει ο εσωτερικός κριτής που κουβαλάμε μέσα μας από όλα όσα μας έχει διδάξει η θρησκεία, η κοινωνία, οι γονείς μας κτλ. Δεν χρειαζόμαστε άλλη ενίσχυση του εσωτερικού μας κριτή από τον εξωτερικό σας κριτή. Ο εσωτερικός κριτής είναι όλες οι ενοχές που νιώθουμε μέσα μας επειδή μας έχουν μάθει ότι αυτό είναι λάθος, το άλλο είναι λάθος, το άλλο που τα κάνουμε πράγματα και νιώθουμε ενοχές από μέσα μας. Εξωτερικός κριτής είναι όταν έχουμε εσωτερικεύσει αυτές τις οδηγίες αλλά τις βγάζουμε πάνω στους άλλους. Τις νιώθουμε για μας, αλλά τις βγάζουμε πάνω στους άλλους. Είναι μια λεγόμενη προβολή. Όχι καθρέφτισμα, προβολή. Λοιπόν, επίτηδες δεν έχω διαβάσει τα ονόματα χρηστών των σχολείων που έχουν γίνει. Επίτηδες δεν τα έχω διαβάσει. Δηλαδή, θέλω να εκθέσω κανέναν. Αγάπη, παιδιά. Αγάπη, συναδέλφωση, ενσυναίσθηση. Να μπορώ να φορέσω τα παπούτσια του άλλου που μου διηγείται μια ιστορία. Όχι να κάθομαι στα δικά μου παπούτσια που σίγουρα είναι πιο άνετα για μένα από τα παπούτσια του άλλου και να του κουνάω το δάχτυλο. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Είχε πολύ καιρό να κάνω θυμωμένο βίντεο. Θεωρώ ότι ο θυμός είναι ένα πολύ φυσιολογικό συναίσθημα. Δικαιούμαστε να νιώθουμε θυμό. Θέλω το κανάλι μας να συνεχίσει να είναι ψυχοεκπαιδευτικό, ψυχοϋποστηρικτικό και να μην περιπέφτουμε, να μην πέφτουμε στο σημείο του να κατακρίνουμε μια την άλλη. Εννοείται ότι έχουν μπλοκαριστεί από το κανάλι στο παρελθόν πρόσωπα άσχετα με το κανάλι, άσχετα με την ψυχοεκπαίδευση που έμπαιναν και έγραφαν τέτοιου είδους μπουρδες. Δεν θέλω να μπλοκάρω ανθρώπους οι οποίοι είναι καιρό στο κανάλι, που για πρώτη φορά έχουν επιδείξει κάτι τέτοιο. Θέλω μόνο να σκεφτείτε και να προβληματιστείτε. Δεν αγγράψετε κάτι δημοσία, σκεφτείτε και προβληματιστείτε μέσα σας, όπως σκέφτηκα πολύ και προβληματιστήκα και εγώ πολύ μέσα μου τώρα. Σας αγαπώ. Διευρύνω τα όρια μου για το καλό σας και για το καλό μου. Λοιπόν, κλείνω αυτό το βίντεο γιατί με έχουν διευρύνει πολύ τα μάτια μου οι λάμπες, φιλιά.